Η Nestlé είναι μια πολυεθνική εταιρεία τροφίμων που ιδρύθηκε το 1860 από τον Henri Nestlé και δρεύει μέχρι και σήμερα στο Βεβέ της Ελβετίας. Πρόκειται επίσης για τη μεγαλύτερη βιομηχανία της Ελβετίας. Αυτά όμως ίσως να τα ξέρατε. Αυτά που δεν ξέρατε είναι τα μυστικά που έχει καλά κρυμμένα. Σήμερα θα δούμε 4 σκοτεινά μυστικά της Nestlé. Πάρτε θέση και ετοιμαστείτε για το ταξίδι σας στο άγνωστο. Όπως κάθε αξιοπρεπή πολυεθνική εταιρεία, έτσι και η Nestlé έχει εμπλακεί σε ορισμένα περιστατικά που αφορούν τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Το 1997, μία ρεπόρτερ ανακάλυψε πως στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέσα σε μία περίοδο 12 μηνών, το όριο ρήπανσης του νερού παραβιάστηκε 2.152 φορές σε 830 τοποθεσίες από εταιρείες όπως την Cadbury και την Nestlé. Μα όσο υπερβολική και αν σας φαίνονται αυτοί οι αριθμοί, το πρόβλημα στην Κίνα ήταν ακόμη χειρότερο. Ενώ ο κόσμος στην Αμερική και την Ευρώπη γίνεται σιγά σιγά όλο και πιο υπεύθυνος και προσεκτικός με το περιβάλλον και μερικοί ψάχνουν για πιο βιώσιμες πηγές νερού, η Nestlé απλά πήγε το εμπόριό της αλλού, στην Ασία. Μαζί με άλλες εταιρείες όπως η Kraft και η Shell, η Nestlé έκανε ακόμα πολλές ακόμα περιβαλλοντολογικές παραβιάσεις. Το υποκατάστημα της Nestlé Shanghai, που παράγει εμφιαλωμένο νερό, πέρασε από αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Φαίνεται πως αυτά τους τα υποκαταστήματα στην Ασία απλώς μολύνουν ελεύθερα το περιβάλλον χωρίς να τους νοιάζει, ενώ τα ανάλογα αυτών στην Ευρώπη προσπαθούν να μην παραβιάζουν τους κανόνες. Άλλο ένα άρθρο ισχυρίζεται πως η Nestlé εκμεταλλεύεται τα ήδη μολυσμένα νερά της Κίνας για να έχει καλύτερο κέρδος, ενώ η Corporate Watch τονίζει το γεγονός πως η Nestlé πετάει τα μολυσμένα της νερά από την άλλη μάρκα της με το όνομα Perrier στη Βραζιλία, όπου είναι παράνομο. Οι περισσότεροι από εμάς λατρεύουμε το σοκολατούχο γάλα της Nestlé, μα λίγοι από εμάς ξέρουμε για τις βρώμικες συμφωνίες της παραγωγής αυτού. Το 2010, το ντοκιμαντέρ «Η σκοτεινή πλευρά της σοκολάτας» γνωστοποίησε πως η αγορά των κόκκινων σοκολάτας γινόταν από φυτείες από την ακτή ελεφαντοστού, όπου χρησιμοποιούσαν παιδιά σκλάβους για εργάτες. Τα παιδιά ήταν συνήθως από 12 μέχρι 15 χρονών, αγορασμένα από σκλαβοπάζαρα. Το 2005, το Διεθνές Ταμείο για τα Δικαιώματα των Εργαζομένων έκανε μήνυση στη Nestlé εκ μέρους τριών παιδιών από το Μάλι. Τα εν λόγω παιδιά εχμαλωτίστηκαν και ξαναγκάστηκαν να δουλεύουν για τις φυτείες κακάο, όπου συχνά ξυλοκοπούνταν για να υπακούσουν. Παιδική δουλεία και κακοποίηση. Άλλο ένα έγκλημα στο όνομα του κέρδους. Τον Ιούλιο του 2009, η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων και το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών προειδοποίησαν τους καταναλωτές ότι έπρεπε να αποφεύγουν την κατανάλωση οποιασδήποτε συσκευασμένη ζύμης μπισκότων από την Nestlé, επειδή υπήρχε κίνδυνος μόλυνσης από ένα βακτήριο. Στην Αμερική αρρώστησαν πάνω από 50 άτομα σε 30 διαφορετικές πολιτείες, από τους οποίους οι μισοί αναγκάστηκαν να πάνε στο νοσοκομείο για να σώσουν τη ζωή τους. Μία μονάχα γυναίκα έχασε τη ζωή της εξαιτίας αυτού του βακτηρίου. Μα δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που συνέβη το 2008. 6 νεογέννητα χάσανε τη ζωή τους και 860 χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο λόγω προβλημάτων στα νεφρά, όταν το γάλα της Nestlé βρέθηκε μολυσμένο με μελαμίνη, μία ουσία που μερικές φορές προστίθεται παράνομα στο φαγητό για να αυξήσει την πρωτεΐνη που έχει. Τον Οκτώβριο του 2008, το Υπουργείο της Ταϊβάν ανακοίνωσε πως 6 είδη σκόνης γάλακτος που είχαν παραχθεί στην Κίνα από την Nestlé εμπεριείχαν μελαμίνη και έπρεπε να κατέβουν από τα ράφια των σούπερ μάρκετ. Το σκάνδαλο αυτό κορυφώθηκε με την Κίνα να αναφέρει μέχρι και 300.000 θύματα, πράγμα που έκανε πολλούς να αναρωτηθούν για την ασφάλεια των μεγάλων εταιριών τροφίμων στην Κίνα. 2 άτομα εκτελέστηκαν και πολλά άλλα καταδικάστηκαν σε ισόβια φυλάκιση. Η Nestlé αρνήθηκε, όπως είπε, πως δεν έχει καμία σχέση με το συμβάν και ισχυρίστηκε πως όλα της τα προϊόντα ήταν καθαρά. Μα η κυβέρνηση της Ταϊβάν είχε συνδέσει για πάντα τα προϊόντα τους και το όνομα της εταιρείας κατευθείαν με την τοξική μελαμίνη. Σαν απάντηση, η Nestlé έστειλε 20 ειδικούς από την Ελβετία σε 5 από τα εργοστάσια της στην Κίνα για να ενισχύσουν την ασφάλεια των χημικών που χρησιμοποιούσαν. Παλαιότερα, τη δεκαετία του 70, η Nestlé έκανε κάτι το πραγματικά αδιανόητο, που μονάχα ένα διαβολικό μυαλό θα μπορούσε να σκεφτεί. Η εταιρεία άρχισε να προωθεί όσο περισσότερο μπορούσε την φόρμουλά τους για γάλα θυλασμού σε τριτοκοσμικές χώρες, όπου στόχευαν στους φτωχούς ανθρώπους. Έκαναν να φαίνεται πως η φόρμουλά τους για μωρά ήταν τόσο υγιεινή όσο και το γάλα της μητέρας, κάτι που είναι ανήθικο για αρκετούς λόγους. Το πρώτο πρόβλημα σε αυτό ήταν η ανάγκη για υγιεινό νερό. Οι περισσότερες ομάδες ανθρώπων, τις οποίες είχαν στο στόχο τους, ειδικά αυτές από την Αφρική, δεν είχαν και δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό, οπότε ήταν απαραίτητο για αυτούς να το βράσουν για να καθαρίσει. Μα εξαιτίας των χαμηλών ποσοστών μόρφωσης, και αυτό δεν είναι κάτι που το λέμε για να τους προσβάλλουμε, πολλές μητέρες δεν το γνώριζαν αυτό, έτσι έμπλεκαν τη φόρμουλα με μολυσμένο νερό, πράγμα που έβαζε τα μωρά σε τεράστιο κίνδυνο. Η Nestlé φαίνεται να γνώρισε ηθελημένα το συγκεκριμένο γεγονός, παροτρύνοντας τις μητέρες να χρησιμοποιούν τη φόρμουλα, ακόμα και γνωρίζοντας το ρίσκο αυτού. Ο θυλασμός είναι ένα από τα πιο σημαντικά κομμάτια της ζωής ενός μωρού, ειδικά σε πιο απομονωμένες περιοχές. Η φόρμουλα ήταν το καλύτερο πράγμα μετά το θυλασμό για ένα μωρό και τόσο όμοιο με το κανονικό μητρικό γάλα που τα μωρά δεν θα καταλάβαιναν τη διαφορά, σύμφωνα με την Nestlé. Μα στην πραγματικότητα, τα μωρά μπορούσαν να καταλάβουν τη διαφορά και με το παραπάνω. Πολλές μητέρες μπορούσαν να διαβάσουν τη δικιά τους γλώσσα, μα και πάλι δεν μπορούσαν να διαβάσουν τις οδηγίες αποστήρωσης που ήταν γραμμένες στα αγγλικά.
Ακόμα και αν καταλάβαιναν πως έπρεπε να βράσουν το νερό, μπορεί να μην είχαν τις εγκαταστάσεις για να το κάνουν. Η UNICEF υπολογίζει πως ένα παιδί που παίρνει τη φόρμουλα σε μια τέτοια χώρα είναι πολύ πιθανό να χάσει τη ζωή του από διάρρεια ή πνευμονία. Εκτός αυτού, η φόρμουλα από μόνη της δεν είχε αρκετές θρεπτικές ουσίες για να αντικαταστήσει το μητρικό γάλα. Δεν υπάρχει ακριβής αριθμός για το πόσα μωρά χάσαν τη ζωή τους. Σήμερα, πολλές από αυτές τις τριτοκοσμικές χώρες κάνανε μποϊκοτά στα προϊόντα της Nestlé και για πολύ καλό λόγο. Σας ευχαριστούμε που είδατε το βίντεό μας. Μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε στα social media, Facebook και Instagram και να μας πείτε τι άλλο θα θέλετε να δείτε από εμάς. Από τους Gloomy Gentlemen, έχετε μια υπέροχη μέρα.